ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κοσλιόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλε. Για να δούμε εδώ τώρα. Ήταν δύο ανακοινώσεις πολύ κοντά η μία στην άλλη. Έχει σχέση το ένα με το άλλο αρχικά? Όχι, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο και εξηγούμε για ποιον λόγο. Ναι. Το Νεστόριο, όπως ξέρετε, όπως ξέρουν οι περισσότεροι, υδροδοτείται από δύο πηγάδια. Ναι. Κοντά στο ποτάμι, αν δεν κάνω λάθος. Κοντά στο ποτάμι. Τα πηγάδια είναι στο ποτάμι. Ναι. Φυσικά δεν υπάρχει δυνατότητα να είναι κάπου αλλού. Mm-hmm. Το ένα το πηγάδι υπάρχει εδώ και 50 χρόνια και το άλλο υπάρχει πάνω από 12 χρόνια. Ναι. Και δίνουν νερό, τροφοδοτούν το δίκτυο του Νεστορίου χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Κάποιοι κάτοικοι μας τηλεφώνησαν από εκεί και μας είπαν ότι είχαμε για τις πηγές της Κολοκύθας, αν δεν κάνω λάθος, μας είπαν. Αυτές οι πηγές της Κολοκύθας χρησιμοποιήθηκαν για πολλά χρόνια. Χάθηκε το νερό την προηγούμενη πενταετία. Ναι. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να ξαναβρεθεί και να μπει μέσα στο δίκτυο. Άρα δεν υπάρχει νερό από τις δεν πηγές υπάρχει αυτές. Τώρα, δεν υπάρχει καθόλου νερό, τίποτα. Δεν υπάρχει, όχι. Μάλιστα. Και τώρα είναι πολύ δύσκολη προσπάθεια ανέβρεσης αυτού του νερού, αντικατάστασης των κατεστραμμένων σωλήνων κτλ. Είναι κοστοβόρο έργο και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει, γιατί και αυτό το νερό είχε κάποια θέματα, είχε διαλυμένο μέσα μια λεπτόκοκκι άργυλο, ναι, η οποία καθότανε στα εσωτερικά τυχώματα των σωλήνων του νερού, του δικτύου του Νεστορίου και δημιουργούσε πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το νερό χάθηκε την προηγούμενη πενταετία, δεν βρέθηκε, δεν έγινε καμία προσπάθεια, δεν υπάρχει σήμερα. Υδροδοτείται ο οικισμός του Νεστορίου από δύο πηγάδια. Το παλιό πηγάδι που υπάρχει πάνω από 50 χρόνια και το καινούριο πηγάδι που είναι το βασικό παραγωγικό πηγάδι που υπάρχει περίπου 12 χρόνια. Μάλιστα. Και το νερό είναι μια χαρά, ήταν ποιοτικό νερό, καλό νερό, χωρίς κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό ποτέ δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα στο Νεστόριο. Τι συνέβη τις τελευταίες μέρες? Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, δύο διαφορετικές ανακοινώσεις, ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Το ένα το πηγάδι, το βασικό πηγάδι, το καινούριο πηγάδι δηλαδή, τέθηκε εκτός λειτουργίας τις προηγούμενες 10 μέρες, ναι, γιατί γίνονται εργασίες από την περιφέρεια στον χώρο ανάντι του πηγαδιού και το πηγάδι μέσα στον χώρο αυτό βρίσκεται, για να καθαριστεί μια λάσπη που έχει μεταφερθεί από το ποτάμι σε έναν αναβαθμό που έγινε κάτω από το πηγάδι και να εξυγιανθεί ο χώρος αυτός με χαλίκι. Άρα για να γίνουν αυτές οι εργασίες και επειδή λόγω της λάσπης είχε αποκτήσει το νερό μια οσμή, το σταματήσαμε εδώ και 10-15 μέρες. Mm. Άρα λοιπόν η ποσότητα του νερού μειώθηκε και εξυπηρετούσαμε το Νεστόριο από το παλιό πηγάδι που ήταν το εφεδρικό πηγάδι. Κάποιες στιγμές λοιπόν αυτό το εφεδρικό πηγάδι τελείωνε. Η ποσότητά του δεν ήταν ικανή να υδροδοτήσει τις ανάγκες του Νεστορίου τις κρίσιμες μέρες του 15 Αύγουστου κτλ., όπου τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα, όπου ο κόσμος είχε επανέλθει για το καλοκαίρι στα σπίτια. Ναι, είχε πολύ κόσμο το Σαββατοκύριακο το Νεστορίο, ναι. Παρόλα αυτά, γι' αυτό είχαμε πρόβλημα λειψιδρίας, επειδή βγάλαμε εκτός λειτουργίας το ένα βασικό μεγάλο πηγάδι. Γι' αυτό ενημερώσαμε τον κόσμο, κάντε οικονομία για να μπορέσουμε να βγάλουμε αυτές τις κρίσιμες μέρες. Ήταν όμως και το γεγονός ότι ήταν πολλοί κόσμος εκεί από ξένοι, από γάμους, είχατε... Ναι, παρόλα αυτά θέλω να πω ότι ανταποκριθήκαμε, δεν δημιουργήθηκε κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Μία βραδιά κλείσαμε το νερό για να γεμίσουν οι δεξαμενές και στη συνέχεια είχαμε ικανή ποσότητα από το ένα και μόνο πηγάδι με μια χαρά νερό, με καθαρό ποιοτικό νερό, χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Βγήκαμε ασπροπρόσωποι σε όλες τις υποχρεώσεις μας και απέναντι στους γάμους και απέναντι στα ξενοδοχεία και απέναντι στα σπίτια κτλ. Ναι. Την Κυριακή το βράδυ, τώρα πάμε στο δεύτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα της λειψιδρίας. Πάμε στο δεύτερο πρόβλημα. Την Κυριακή το βράδυ βρέχει πάνω στα βουνά, όχι στο Νεστόριο, αλλά τόση ποσότητα βροχής ώστε να συγκεντρώσει την επιφανειακή σκόνη, να την οδηγήσει στο ποτάμι, να την μετατρέψει το ποτάμι σε λάσπη, σε θολό δηλαδή, και ένα μέρος της θολότητας
να μπει στο πηγάδι, το παλιό πηγάδι που υδροτούσαμε τον Εστόρι αυτές τις μέρες, το οποίο βρίσκεται πιο κοντά στο ποτάμι από ότι το καινούργιο το πηγάδι που είναι το βασικό πηγάδι. Άρα που μπήκε λάσπη στο ποτάμι. Μπήκε λοιπόν μια θολότητα στο πηγάδι το παλιό. Έτσι. Και από εκεί βέβαια μέσα από το δίκτυο οδηγήθηκε μέσα στο δίκτυο. Σπίτια. Ναι. Μόλις το εντοπίσαμε αυτό το πρόβλημα την Δευτέρα το πρωί, βγάλαμε μία ανακοίνωση, χωρίς καν να έχουμε κάνει αναλύσεις και μετρήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε πρόβλημα. Η θολότητα δεν δημιουργεί πρόβλημα καταλληλότητας του νερού, δηλαδή μικροβιακής φόρτισης, ναι, κτλ. Είδαμε μόνο το χρώμα, την διάβγεια του νερού κτλ. Είδατε καφέ νερό, βγάλαμε... καφέ νερό, καφέ νερό. Και βγάλαμε μία ανακοίνωση όπου είπαμε, παιδιά, μην πίνετε, μην το χρησιμοποιείτε για μαγείρεμα κτλ. Παρά μόνο για τις άλλες κρίσεις, μέχρι που να τακτοποιήσουμε και να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν ήταν από το χώμα και όχι από κάποιον μικροοργανισμό ή κάποιο μικρόβιο κτλ. Γιατί έχουμε ζήσει πολλά στην Καστοριά, όπως καταλαβαίνετε. Όχι, τον Εστόριο δεν είχε ποτέ τέτοια προβλήματα όπως η Καστοριά και το Άργος Οριστικό. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Η υδροδότηση του χωριού είναι από αυτά τα πηγάδια που προανέφερα, χωρίς να υπάρχει ποτέ κανένα πρόβλημα ποιότητας νερού. Ναι. Και θολότητες είχαν παρουσιαστεί και στο παρελθόν. Δεν είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται το πρόβλημα της θολότητας του νερού. Έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει μικροβιακή φόρτιση. Άρα, γιατί λοιπόν, παρακολουθούμε, χλωριώνουμε κτλ. Εμείς λοιπόν μόλις χθες το πρωί είδαμε την θολότητα αυτή, βγάλαμε αμέσως την ανακοίνωση, ήρθαμε σε επικοινωνία με το υγειονομικό και με την ΔΕΙΑ Καστοριάς για να μας βοηθήσουν, καθαρίσαμε τα πηγάδια και τις δεξαμενές, χλωριώσαμε κτλ. Και μέχρι το βράδυ ουσιαστικά λύσαμε το πρόβλημα. Χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ ξαναδώσαμε τα πηγάδια σε λειτουργία και τα αμβλιοστάσια σε λειτουργία και τροφοδοτήσαμε τις δεξαμενές με νερό, το οποίο νερό είναι καθαρό και διαβιές σήμερα. Σήμερα δεν βγάλαμε ακόμη ανακοίνωση για να είναι πόσιμο, γιατί περιμένουμε, κάναμε και χθες αναλύσεις, κάνουμε και σήμερα αναλύσεις, θα κάνουμε και αύριο αναλύσεις και μόλις βεβαιωθούμε ότι είμαστε 100% σίγουροι, τότε θα το δώσουμε. Άρα μισό λεπτάκι, ακόμη και τώρα που φαίνεται το νερό είναι εντάξει, τουλάχιστον οπτικά, χωρίς θολότητα, χωρίς λάσπης κτλ. Δεν δίνεται, δεν βγάζετε ανακοίνωση, πιείτε. Όχι, γιατί περιμένουμε και τις σημερινές αναλύσεις. Ναι, αλλά με κάποιον τρόπο πρέπει και ο κόσμος να πιει νερό εκεί. Είστε σαν εμείς από χθες το μεσημέρι, να δώσετε νερά στον κόσμο. Νατσούλη, δίνουμε νερά από χθες το μεσημέρι. Δώσαμε μία παρτίδα νερών από 6 μεγάλα. Μια εξάδα, μια εξάδα μεγάλων φιαλών σε κάθε οικογένεια. Τώρα μοιράζουμε αυτή τη στιγμή τις δεύτερες εξάδες σε κάθε οικογένεια και ούτω καθεξής. Θα δούμε και τα σημερινά αποτελέσματα. Ίσως και λίγο παραπάνω αν μπορείτε, γιατί μια εξάδα μες στο καλοκαίρι τι να κάνει μια οικογένεια. Εντάξει, ίσως λίγο να το ενισχύσετε και λίγο παραπάνω. Κοιτάξτε τώρα, παρόλο που η ανακοίνωσή μας η χθεσινή ήταν αρκετά αυστηρή για να μπορέσουμε να... να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Στην ουσία δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί το νερό είναι χλωριωμένο και μια χαρά. Ναι. Έτσι, οι αναλύσεις χθεσινές δεν μας βγήκαν ακόμη. Θα τις πάρουμε μέχρι το απόγευμα. Θα κάνουμε και σημερινές αναλύσεις. Ήδη η ΔΕΙΑΚ είναι εδώ πέρα τα δύο παιδιά και παίρνουν το δείγματα νερού κτλ. Για να τα αναλύσουν. Θα έχουμε και τις αναλύσεις αυτές αύριο και μετά θα βγάλουμε την ανακοίνωση για το εάν είναι πόσιμο ή όχι. Άρα λοιπόν για να το είμαι ακούει βέβαιος και τον... ότι θα είναι πόσιμο. Να ακούει τον Εστόριο, πάντως δεν υπάρχει. Και χθες να πίνει ο κόσμος δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Και σήμερα να πει ο κόσμος δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά λέμε περιμένετε να έχουμε και τις αναλύσεις, να είμαστε σίγουροι 100% για να έχουμε, να δίνουμε καλό και ασφαλές νερό στον κόσμο. Άρα να μην περιμένουμε ούτε και σήμερα ανακοίνωση. Η ανακοίνωση για το πόσιμο νερό θα βγει αύριο για τον Εστόριο. Δεν βγαίνει ούτε σήμερα. Αύριο θα βγει με την εξής έννοια. Επειδή δεν έχω πάρει ακόμα τις χθεσινές αναλύσεις, θέλω να δω και τις σημερινές. Έτσι. Γιατί χθες υπήρχε η θολότητα σε ένα βαθμό. Σήμερα δεν υπάρχει. Θέλω να δω και τις σημερινές και αύριο να βγάλουμε την ανακοίνωση. Μάλιστα. Το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί ήδη δηλαδή. Το νερό που πηγαίνει στις δεξαμενές και στο δίκτυο είναι πλέον καθαρό. Επειδή τα καιρικά φαινόμενα, κύριε Κοσλιόπουλε, τα είδαμε και χθες εδώ στην Καστοριά και πολλές ακόμη περιοχές εδώ του νομού μας, δεν ξέρω τι έγινε εκεί στον Εστόριο και αν φοβάστε ότι, γιατί αυτή η εβδομάδα θα είναι πάρα πολύ δύσκολη από αυτά τα φαινόμενα, μήπως φοβάστε επανάληψη του φαινομένου, γιατί οι μπόρες αυτές είναι πολύ δυνατές. Όχι, κοιτάξτε, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και χθες το βράδυ έβρεξε πάνω στα βουνά, στον Εστόριο δεν έβρεξε, το νερό του ποταμού εξακολουθεί να είναι θολό. Και απίστευτα θολό. Μάλιστα. Μαύρο είναι το νερό. Μαύρο το νερό, μάλιστα. Βεβαίως. Αλλά το νερό που μπαίνει στα πηγάδια είναι καθαρό πλέον.
Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα των αναχωμάτων που είχαν δημιουργηθεί κτλ. Δεν έχει ανέβει η στάθμη του νερού πάνω από ένα όριο για να διεισδύει μέσα στα πηγάδια. Είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι και το νερό μπαίνει καθαρό. Όπως μπαίνει και το χειμώνα καθαρό όταν θολώνει το νερό, έτσι και τώρα μπαίνει καθαρό. Άρα λέτε ότι ό,τι ήταν να γίνει έγινε, δεν υπάρχει έγινε. Από εδώ τελείωσε, και πέρα. Έλειξε τελείωσε το θέμα. Τελείωσε. Δεν θα έχουμε άλλο πρόβλημα θολότητας πλέον. Ωραία. Και φυσικά πρόβλημα ποιότητας δεν έχουμε. Ωραία. Αλλά για επειδή θέλουμε να φυλάξουμε τα ρούχα μας και τα δικά μας και όλων των κατοίκων, ιδιαίτερα των κατοίκων πρώτα και των καταναλωτών, κρατάμε μία επιφυλακτικότητα και λέμε περιμένετε λιγάκι μέχρι αύριο, θα δούμε και τις σημερινές αναλύσεις και θα σας πούμε μετά ποια είστε ελεύθερα. Ωραία. Κύριε Κοσλόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Με την ανακοίνωση που θα βγάλετε φυσικά θα την διαβάσουμε αμέσως. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.